Σήμερα γιορτάζει ο Νησίφορο και ο Νησιφόρα, όνομα που σημαίνει εκείνο που ωφελεί ή ευεργετή. Επί τη ευκαιρία λοιπόν να μου επιτρέψει να πω χρόνια πολλά σε κάτι καθαρακτικά χαπάκια που έχω στο σπίτι, μεγάλοι ευεργέτε. Επίση γιορτάζει ο Νεκτάριος και η Νεκταρία. Επίση να μου επιτρέψει να πω χρόνια πολλά στην κόρη μου και στο σφυράκι. Αλήθεια, που χάθηκε αυτή η ψυχή. Σήμερα είναι η διεθνή ημέρα κατά του φασισμού και του αντισημιτισμού, κατά τον οποίο θα έπρεπε να είναι κάθε δευτερόλεπτο τη ζωή όλων των ανθρώπων. Αν με ρωτάς, τελικά το μόνο αντί που ακούγεται έβυχο είναι μονάχα εκείνο που συνοδεύεται από μια μουσική νότα. Σαν σήμερα το 1866 θα λάβει χώρα το ολοκαύτωμα τη Μονή Αρκαδίου στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνο Γιαμπουδάκη βάζει φωτιά στην ποιητή αποθήκη και ανατινάζει την ανατολική πτέρυγα τη Μονή, καταπλακώνοντα έτσι χριστιανού και Τούρκου. Βασικά καταπλακώνοντα ανθρώπου. Το 1888 σαν σήμερα θα γεννηθεί ο Ζαν Μονέ, Γάλλος οικονομολόγος και πολιτικός από τους προτεργάτες της Ενωμένης Ευρώπης. Αχ Ζαν Μονέ μου, Αλλιώ εσύ τα σκέφτηκε, αλλιώ η ζωή τα φέρνει. Της 9 Νοεμβρίου του 1935 θα γεννηθεί η τραγουδίστρια Μέρη. Όχι, Λίντα. Όχι, μπερδεύτηκα. Η Μέρη ή Λίντα. Το 1938 στι 9 Νοεμβρίου η νύχτα των κρυστάλλων σε Αυστρία και Γερμανία. Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων από του Ναζί. Πρόκειται για την αρχή του ολοκαυτώματο. Πρόκειται για ανθρώπου που ανέτεια μισούν ανθρώπου. Σαν σήμερα, το 1967, εν μέσω έντονων διαμαρτυριών των οπαδών του συγκροτήματος The Beatles, κυκλοφορεί το πρώτο τέφος του περιοδικού Rolling Stone. Στις 9 Νοεμβρίου του 1970 θα φύγει από τη ζωή ο Charles De Gaulle, στρατηγός του Γαλλικού στρατού που αργότερα διετέλεσε και πρόεδρος της Γαλλίας για 11 συναπτά έτη. Προς τιμή του De Gaulle, το διεθνέ αεροδρόμιο του Παρισιού θα μετονομαστεί με το επίθετό του όπως και η επίτευξη τέρματος στο ποδόσφαιρο. Για τους λάτρεις της τέχνης να ενημερώσω πως αν σήμερα το 1982 γεννήθηκε η Αιδός Γογό Τσαμπά, και όχι δεν πρόκειται για λάθος τονισμό. Το 1985 ο 22χρονος τότε Σοβιετικός Γκάρι Κασπάροφ γίνεται ο νεαρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι νικώντας τον επίσης Σοβιετικό Ανατόλη Καρπόφ. Καλά, είναι επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει τότε το καμπί της Βασίλισσας, γι' αυτό μοιραζόσασταν τον τίτλο εσείς οι Σοβιετικοί. Σαν σήμερα το 1989 ανοίγουν επιτέλους τα σύνορα της Ανατολικής Γερμανίας για τους πολίτες της. Γκρεμίζεται το τελευταίο ένα απομείναν σύμβολο του ψυχρού πολέμου, το τείχος του Βερολίνου. Αυτά είχαμε και σήμερα, Κροατή μου. Μέχρι αύριο που θα αναρωτηθεί ξανά τι από αυτά που λέμε σε τούτο το ταπεινό ένθετο ισχύει, να αγαπάς πολύ και να γράφει ιστορία. Που ξέρει, μπορεί να γεννεί εσύ η ερμηνεύτρια ή ο ερμηνευτή που θα σε αναφέρουν σε κάποιο σαν σήμερα του μέλλοντο, χωρί να το περιμένει κανεί. Ούτε καν εσύ.